Κύριε Αντεπεριφερειάρχα, ήρθατε εδώ. Ποιοι ήταν οι στόχοι σας από την επίσκεψη στην έκθεση? Σε μια τεράστια αγορά όπως αυτή η Ρωσία, η οποία μας γνωρίζει, ήρθαμε εδώ προβάλλοντας την περιφέρειά μας όχι μόνο ως ένας προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ένας προορισμός που μπορεί να δώσει πάρα πολλές εμπειρίες. Το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού, το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, το κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού μας αφορά. Οι Ρώσοι ομόθρησκοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της προσκυνηματικής επίσκεψης. Χτίζουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε μνημεία Βυζαντινά αλλά και το Άγιο Όρος σε όλη την περιφέρειά μας. Στο κομμάτι του ιαματικού τουρισμού με τις ιαματικές πηγές. Στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού διαμορφώνουμε ξεχωριστά πακέτα έτσι ώστε να προωθήσουμε τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη γύρω περιοχή. Και σίγουρα είμαστε μια όρημα αγορά για το ήλιο στη θάλασσα και εκεί γύρω χτίζουμε την προέκταση της σεζόν, έτσι όπως το λέμε, για ένα τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Ο κάτοικος της Κεντρικής Μακεδονίας, πώς αντιλαμβάνεται, πιστεύετε, την επίτευξη αυτών των στόχων από την επίσκεψή σας στην ελόγω έκθεση και τι προσδοκά από τον εκκλησιαστικό τουρισμό και όχι μόνο? Ήδη το 2017 ήταν μια έκθεση, ήταν μια σεζόν η οποία για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο η αριθμή των τουριστών ήταν πολύ μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Χτίζουμε μια αύξηση της τάξης του 20-30% στους μήνες τον Οκτώβρη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάδειξη αυτών των εναλλακτικών μορφών. Ήδη σε περιοχές όπου υπάρχουν βυζαντινά μνημεία και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και το Πάσχα που φέτος πέφτει νωρίς, υπάρχει πολύ μεγάλο το έντονο το ενδιαφέρον να μας επισκεφτούν οι Ρώσοι, οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα, ξέρουν τον πολιτισμό μας και εμείς ακριβώς εκεί πατάμε για να προβάλλουμε ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, όπως είπαμε, για όλο τον χρόνο. Πέρσι επισκεφθήκαν την Ελλάδα κοντά στο 1 εκατομμύριο τουρίστες. Φέτος τα νούμερα θα είναι κατά τη μεγαλύτερα. Προσδοκούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της αγοράς να το πάρει και η Κεντρική Μακεδονία. Ποιους προγραμματίσατε να συναντήσετε κατά την επίσκεψη και την παραμονή σας εδώ και γιατί οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί για τον τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία? Έχουμε ήδη ξεκινήσει επαφές με διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας. Να θυμίσω ότι έχουμε μια στρατηγική συμφωνία τριετίας πάνω στο κομμάτι του τουρισμού με την Αγία Πετρούπολη. Ήδη χτίζουμε στο κομμάτι της γαστρονομίας με την περιφέρεια της Μόσχας και με διάφορες περιφέρειες, με διάφορους υπουργούς τουρισμού περιφερειών, διάφορες τέτοιες συνεργατικότητες πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού. Συζητάμε με περιφέρειες ώστε να έχουν κοιμήλια θρησκευτικά εδώ και να πάνε από εδώ εκεί. Προσπαθούμε να, πέρα από το κομμάτι της απλής προβολής, να αποκτήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασιών ώστε να κτίσουμε μια σχέση πιο βαθιά σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας. Τι πιστεύετε ότι θα ελκύσει το Ρώσο τουρίστα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας? Είμαστε γνωστοί, όπως είπαμε, για τις κανονικές διακοπές, για το Αιγαίο θάλασσα. Μας ξέρουν πάνω σε αυτό. Το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού, τα βήματα του Απόστολου Παύλου, είναι ένας σκοπός να γίνει πλέον ένα σύγχρονο μια διαδρομή που μπορούν να βιώσουν όλη αυτή τη διαδρομή οι τουρίστες. Ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και γίνονται κάποιες συνεργασίες και με την Ιερά Μητρόπολη και Θεσσαλονίκης, αλλά και, και στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ζήτηση από ό,τι βλέπουμε για το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι και του ορεινού άξονα και ο Όλυμπος. Είναι κάτι το οποίο προσδοκάει, οι τουρίστες θέλουν να μάθουν γι' αυτό. Και φυσικά το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, οι πηγές που έχουμε, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Ρώσους τουρίστες επειδή τους αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της ευεξίας και της καλής ζωής. Κύριε Αντεπεριφερειάρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την συνέντευξή μας.